Παιδιά, δεν ξέρω τι λέω. Γεια σας! Γύρισα πριν λίγο από την παραλία και λέω γιατί δεν γυρνάω αυτό το βίντεο. Πραγματικά, επιφώτιση. Επιφώτιση, οπότε βάφτηκα λιγάκι, είμαι ακόμα με το μαγιό μου και έκατσα να γυρίσω αυτό το βίντεο. Πρέπει να τα προγραμματίζω καλύτερα τα βίντεο μου. Λοιπόν, είχα κάνει ένα αντίστοιχο βίντεο πέρυσι. Κάτι έχω στο πρόσωπό μου, μαλλιά. Είχα κάνει ένα αντίστοιχο βίντεο πέρυσι, αλλά θέλω πραγματικά να επικεντρωθούμε στο πώς βοηθάμε τα μαλλιά μας, το πρόσωπό μας, το σώμα μας μετά από έκθεση στον ήλιο. Είναι, πιστεύω, πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Όσο σημαντικό είναι το τι κάνουμε στο σώμα μας πριν την έκθεση στον ήλιο, άλλο τόσο σημαντικό είναι τι κάνουμε μετά την έκθεση στον ήλιο. Και ειδικά αν έχουμε καεί. Άμα καείτε, να ξέρετε, θα έχετε να κάνετε με μένα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνω με το που θα μπω στο σπίτι είναι να πάρω το body oil μου και να το απλώσω σε πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Και μαλλιά και μαλλιά. Είναι το πιο ενυδατικό λαδάκι που έχω βρει ποτέ στη ζωή μου. Κάνει τρομερή ανάπλαση, δηλαδή δεν βοηθάει μόνο με ραγάδες και ανομοιόμορφη χρειά δέρματος και ουλές και τα σχετικά που γράφει από πίσω. Ουσιαστικά δίνει την καλύτερη δυνατή ενυδάτωση. Οπότε, έτσι όπως είμαι, χωρίς να ξεπληθώ, το απλώνω παντού, παντού και όπου βλέπω να το απορροφάει η επιδερμίδα, βάζω κι άλλο. Αυτό σημαίνει πως το δέρμα μας θέλει κι άλλο προϊόν. Αλλά να ξέρετε πως δεν χρειάζεστε πολύ ποσότητα με το συγκεκριμένο. Αμέσως δηλαδή θα δείτε διαφορά στο δέρμα σας. Μετά από καμιά ώρα, δύο ώρες, ανάλογα πόσο χρόνο έχω στη διάθεσή μου, μπαίνω να κάνω ντους και τι κάνω. Χρησιμοποιώ χλιαρό νερό, χλιαρό προς δροσερό, γιατί η επιδερμίδα είναι έτοιμη να τα τεινάξει. Αν έχετε κάτσει στον ήλιο, πραγματικά έχετε ταλαιπωρήσει πάρα πολύ την επιδερμίδα σας, οπότε καλό είναι μετά να μην βάζετε ζεστό νερό, γιατί θα φυδατωθεί ακόμα περισσότερο. Οπότε, μπαίνω στο ντους και χρησιμοποιώ ένα σαμπουάν που είναι για βαθύ καθαρισμό, γιατί ουσιαστικά τα μαλλιά μας έχουν χλώριο αν ήμασταν σε πισίνα, έχουν αλάτι αν ήμασταν σε θάλασσα, έχουν το αντιλιακό που χρησιμοποιείτε στα μαλλιά σας. Όχι. Πρέπει να φύγει, πρέπει να φύγουν όλα αυτά τα κατάλοιπα, να καθαρίσουν πάρα πολύ καλά τα μαλλιά. Γι' αυτό και χρησιμοποιώ τις Pantene Prove το σαμπουάν για βαθύ καθαρισμό, αλλά επειδή είχαμε βάλει πριν το body oil στα μαλλιά μας, μετά θα δείτε πως παραμένουν μαλακά και παραμένουν ενυδατωμένα, παρόλο που έχουμε χρησιμοποιήσει κάτι τόσο καθαριστικό στα μαλλιά μας. Θα δείτε πως δεν θα χρειαστείτε κάποια μάσκα μέσα στο μπάνιο. Είναι... Στο σώμα χρησιμοποιώ ένα απαλό αφρόλουτρο για ευαίσθητες επιδερμίδες. Νομίζω το έχετε καταλάβει ότι έχω κολλήσει στην ευαίσθητη επιδερμίδα. Θέλω να τη φροντίζετε την επιδερμίδα σας. Και αυτό είναι από την Απιβίτα με λεβάντα. Παιδιά, μυρίζει καταπληκτικά. Μυρίζει υπέροχα. Σε ηρεμεί. Γιατί εγώ μετά τη θάλασσα... Λοιπόν, ακούστε. Εγώ... Όταν γυρίζω από τη θάλασσα, έχω ένα κεφάλι καζάνι. Ακόμα και να μην καθόμουν στον ήλιο, νιώθω κούραση, νιώθω εξάντληση. Οπότε θέλω κάτι να με ηρεμεί, να με καλμάρει. Ούτως ή άλλως θα πέσω για υπρολογικά μετά. Party animal. Οπότε χρησιμοποιώ αυτό της Απιβίτα για ευαίσθητες επιδερμίδες. Το χρησιμοποιώ χωρίς σφουγγάρι, γιατί εμένα τα σφουγγάρια μου είναι αρκετά σκληρά και δεν κάνει να ταλαιπωρήσουμε παραπάνω το δέρμα μας. Το χρησιμοποιώ με τα χέρια μου και κάνω αφρό σε όλο το σώμα και το ξεπλένω. Μετά το μπάνιο πρέπει να περιποιηθώ λίγο τα μαλλιά μου, οπότε βάζω το Macadamia, το Healing Oil Spray. Αυτό σας το έχω δείξει επίσης πάρα πολλές φορές. Είναι ένα καταπληκτικό λαδάκι για τα μαλλιά, μυρίζει εξαιρετικά. Θα το μυρίσω τώρα. Και μου τελειώνει κιόλας. Και το βάζω από τη μέση και κάτω, γιατί μπορεί να τα στεγνώσω με πιστολάκι. Ναι, είμαι η τρελή που σε 40 βαθμούς στεγνώνει με πιστολάκι τα μαλλιά της. Αλλά ακόμα και να μην τα στεγνώσω, θα ψεκάσω λίγο από αυτό, έτσι ώστε να γίνουν πιο μαλακά, να ενυδατωθούν παραπάνω, να είναι πιο γυαλιστερά, πιο λαμπερά. Έχω
μανία με την ενυδάτωση. Για το σώμα δεν χρησιμοποιώ πάρα πολλά προϊόντα. Ξανά θα πάρω το bio oil μου και θα απλώσω μία ποσότητα σε όλο το σώμα. Παιδιά, δίνει τρομερή ενυδάτωση. Όσες το έχετε δοκιμάσει, θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια. Γιατί... Δηλαδή, εγώ αν είχα ξηρή επιδερμίδα στο πρόσωπο, θα το ανακάτευα και μαζί με την ενυδατική μου. Αλλά δεν έχω ξηρή επιδερμίδα στο πρόσωπο. Οπότε το χρησιμοποιώ μόνο ως μάσκα και μετά το ξεβγάζω. Λοιπόν, ιστορία για μεταξύ μας. Το bio oil εγώ το χρησιμοποιώ πάρα πολύ στις πατούσες μου. Το βάζω κάθε βράδυ στις πατούσες μου, μετά βάζω καλτσάκι από πάνω και έχω την πιο μαλακιά πατούσα που υπάρχει. Σταματάω με τις creepy ιστορίες. Λοιπόν, συνεχίζω με το πρόσωπο και ήρθε η ώρα για να κάνω μια πολύ καλή μάσκα. Χρησιμοποιώ την Peter Thomas Roth, αυτή που είναι με αγγούρι gel mask. Καταπληκτικό προϊόν. Αν έχετε κοκκινήσει και όλα, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Ενυδατώνει τρελά. Είναι πολύ δροσερή στο πρόσωπο, δηλαδή θα νιώσετε αμέσως μια ανακούφιση και πάρα πολύ καλή ενυδάτωση εννοείται. Το αφήνω αυτό για 15 με 20 λεπτά, μπορεί και μισή ώρα, ενώ πάνω λέει 10 λεπτά. Εγώ το αφήνω παραπάνω, και μετά ξεπλένω το πρόσωπό μου και βάζω την ενυδατική μου, η οποία είναι από La Roche-Posay ή Tolerian Ultra Nuit. Αυτή την κρέμα σας την έχω δείξει και σε Good Bad Empties. Μου άρεσε πολύ γιατί μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και στο πρόσωπο και στα μάτια. Οπότε έχεις 2-1 προϊόν. Είναι αρκετά ενυδατική, αλλά όχι τόσο ώστε να μου μπλοκάρει τους πόρους και να γίνω χάλια, να βγάλω λιπαρότητα και τα σχετικά, καμία σχέση. Ενυδατώνει τέλεια το πρόσωπο, πάρα πολύ ωραία για κρέμα νύχτας. Και είναι ιδανική για μετά την παραλία. Εγώ σας είπα, αν είχα ξηρή επιδερμίδα, σίγουρα θα δοκίμαζα να βάλω και μια-δυο σταγόνες από το bio oil, να το ανακατέψω και να το απλώσω στο πρόσωπό μου. Αλλά έχω λιπαρή. Βασικά τι έχω? Παιδιά, να σας πω την αλήθεια, είναι ανάλογα με τα φεγγάρια του πάει το δέρμα μου. Μετά χρησιμοποιώ ένα προϊόν που μου το προτείνατε εσείς και πήγα και το πήρα. Είναι από Tony & Moly, το So Cool Eye Stick. Λοιπόν, είναι ένα εκπληκτικό προϊόν. Δεν ξέρω κατά πόσο λειτουργεί στην ενυδάτωση, αλλά είναι ένα stick γαλάζιο, το οποίο μυρίζει μέντα και όταν το απλώνετε κάτω από τα μάτια και γύρω από τα μάτια, είναι τόσο δροσιστικό και αναζωογονεί τα μάτια. Είναι τέλειο. Δεν ξέρω κατά πόσο ενυδατώνει, γι' αυτό βασίζομαι στην κρέμα προσώπου παύλα ματιών. Αλλά αυτό είναι ένα τέλειο προϊόν αν θέλετε να νιώσετε έτσι ανακούφιση και να είναι... Κάτι άλλο που χρησιμοποιώ μερικές φορές είναι από την Kitten Beauty, το... Οι σταγόνες για τα μάτια με υαλουρονικό οξύ. Οφθαλμικό διάλειμμα. Αναζωογονεί, ενυδατώνει, προστατεύει. Είναι σε κάτι μικρά φιαλίδια, κάπως έτσι. Και ρίχνετε μερικές σταγόνες στο κάθε σας μάτι και αμέσως νιώθετε τη διαφορά, τα ανακουφίζει τρομερά και τα ενυδατώνει και τα αναζωογονεί. Και όπως έχετε καταλάβει, η λέξη της ημέρας είναι ενυδάτωση. Εγώ είμαι αυτή η τρελή που ενυδατώνει τα πάντα, ακόμα και το μάτι της κυριολεκτικά. My eyeball. Και μετά το πιο βασικό ίσως βήμα ύστερα από την έκθεση στον ήλιο είναι πολύ νερό. Παιδιά, πολλά υγρά. Ουσιαστικά νερό, αλλά πολλά υγρά πραγματικά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο έχετε αφυδατωθεί όσο κάθεστε στον ήλιο. Μπορεί να καθίσετε για 5 λεπτά και να χάσετε πάρα πολλά υγρά. Δεν το καταλαβαίνετε, αλλά συμβαίνει. Οπότε πίνετε πολύ νερό. Αυτό ήταν το βίντεο. Αυτά είχα να σας πω. Φάνηκε πιο πολύ σαν ουθεσία. Θα κάνετε αυτό και αυτό και αυτό. Αλλά όχι. Είναι μία ρουτίνα που χρησιμοποιώ εγώ και βλέπω πως με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στο πρόσωπο και στο σώμα και στα μαλλιά. Απλά βήματα. Αυτό που θα σας πω εγώ είναι μετά την έκθεση στον ήλιο, εκτός από αυτά τα βήματα, αυτά που θα πρέπει να προσέξετε είναι να μην ξυρίζεστε και να μην κάνετε απολέπιση στο σώμα σας και στο πρόσωπο εννοείται μετά την έκθεση στον ήλιο. Αυτά νομίζω είχα να σας πω, δεν έχω κάτι άλλο.
Πείτε μου από κάτω στα σχόλια ένα προϊόν που χρησιμοποιείτε μετά την έκθεση στον ήλιο και σας αρέσει πάρα πολύ. Και εγώ προσπάθησα να έχω διαφορετικά προϊόντα από ό,τι είχα πέρυσι. Πείτε μου λοιπόν τα δικά σας από κάτω και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!